Μια ενδιαφέρουσα ημερίδα με θέμα η τεχνητή νοημοσύνη στις τέχνες διοργανώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο Joyce Innovation Park, στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λάρισα, στο οποίο θα κορυφωθεί με την κεντρική του εκδήλωση το Νοέμβριο του 2024. Πρόκειται για ένα συναρπαστικό θέμα, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη έχει πλέον διεισδύσει και στην τέχνη. Οργανώνουμε σήμερα τη δεύτερη εκδήλωση, που είναι ένα προφεστιβαλική, άλλη μια προφεστιβαλική εκδήλωση πριν την κεντρική διοργάνωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λάρισας που θα γίνει τον Νοέμβρη. Σήμερα μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη στην τέχνη. Έχουμε πάρα πολλούς καλεσμένους και από Αθήνα και από Βόλο και από την πόλη μας, με συντονιστή τον Γιάννη τον Γιαλαμά. Πιστεύω ότι θα ακούσουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και πολλές απόψεις. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη σε κάποιους ακούγεται λίγο περίεργη, σε κάποιους είναι ένα χρήσιμο εργαλείο. Ο εκπαιδευτής νέων τεχνολογιών Γιάννης Γιαλαμάς ανέφερε ότι πρόκειται για έναν καλλιτεχνικό και συνάμα τεχνοκρατικό συνδυασμό. Εκεί μου έχει αναθέσει το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου να συντονίσω μια πολύ ωραία παρέα ανθρώπων, οι οποίοι συνδυάζουν και τους καλλιτέχνες και τους νομικούς, αλλά και ανθρώπους οι οποίοι εμπλέκονται με την τεχνητή νοημοσύνη σαν πιο τεχνοκράτες και θα μας μιλήσουν για το πώς η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει τις τέχνες, τις θέσεις εργασίας που αποφορούν την τέχνη και τους καλλιτέχνες, και αναμένουμε να ακούσουμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Από την πλευρά του, ο ραδιοφωνικός παραγωγός Σέμης Πετράκης δήλωσε πως και ο ίδιος θα ξεδιπλώσει τις γνώσεις του για το ραδιόφωνο αλλά και τα νέα τεχνολογικά μέσα. Μια πολύ σημαντική συζήτηση που θα γίνει σήμερα εδώ έχει να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη στις τέχνες, στη μουσική, στο κινηματογράφο, στη φωτογραφία. Βρίσκομαι εδώ ως ο ραδιοφωνικός παραγωγός και ως ο διευθυντής του project, του Musica Project, για να πω και εγώ αυτά που γνωρίζω βασικά πάνω στο θέμα της μουσικής, τεχνητή νοημοσύνη και μουσική, τεχνητή νοημοσύνη και ραδιόφωνο, τι δυνατότητες μας δίνει και πόσο πρέπει να προσέχουμε. Το ενδιαφέρον πάνελ ομιλητών σε ένα χαλαρό και διασκεδαστικό περιβάλλον οδήγησε τους θεατές σε ένα ενδιαφέρον ταξίδι στον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης και στις τέχνες.